είναι πολύ θετικό να υπάρχει πολιτικός διάλογος, να υπάρχουν πολιτικές προτάσεις και πάνω σε αυτές να συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Για παράδειγμα, ακούμε μια τεράστια κριτική για το θέμα στο φόρο στο κρασί και ξεχνούν αυτοί που καταθέτουν την κριτική να πούν ότι εναγωνίως η κυβέρνηση ερευνούσε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα ισοδύναμα για να αντικαταστήσει το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Κάποιοι μας κάνουν κριτική για το φόρο στο κρασί ή για το φόρο στον ΟΠΑΠ, ξεχνώντας να πούν με τι έπρεπε να αντικατασταθεί ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση, ας ερχόταν ένα καλύτερο ισοδύναμο. Δεν κατατέθηκε κάτι τέτοιο. Άρα με μεγάλη χαρά θα δεχθούμε και ισοδύναμα για αυτά και ισοδύναμα για μια σειρά άλλα πράγματα και γενικότερα με μεγάλη χαρά θα δεχθούμε οποιαδήποτε πολιτική πρόταση. Διότι με αφορμή αυτή τη γενναία τοποθέτηση που κάνατε ότι έχουμε πρόταση για ισοδύναμα, εγώ θέλω να τονίσω κάτι. Η κυβέρνηση δέχεται μια τρομερή επίθεση παραπληροφόρησης, αλλά και μια κριτική, χωρίς αυτοί που την κάνουν να διατυπώνουν ποια είναι η διαφορετική πολιτική πρόταση. Διότι όταν κάνεις κριτική σε κάποιον, πρέπει να διατυπώσεις και ποια είναι η διαφορετική σου πρόταση. Και πρέπει ορισμένοι από αυτούς οι οποίοι ταυτίζονται πίσω από τα κινήματα της, από τα λεγόμενα κινήματα της γραβάτας ή τέλος πάντων από αυτά τα μέτωπα, να καταλάβουν ότι αυτοί που τώρα τους χτυπούν την πλάτη και τους λένε είμαστε μαζί σας πολιτικά, στην ουσία ετοιμάζουν πολύ χειρότερα και πιο βάρβαρα μέτρα από αυτά που είναι αναγκασμένη η κυβέρνηση να πάρει.